Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην ώρα αιχμής Τετάρτη σήμερα, 31 Οκτωβρίου, 21 βαθμούς έξω η θερμοκρασία, έθριος ο καιρός. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Σήμερα η ώρα αιχμής είναι γεμάτη ενημέρωση. Έχουμε πολλά ρεπορτάζ για σας, έχουμε και τους 4 ανταποκριτές μας. Θα είναι σε λίγο μαζί μας ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος εδώ για τα νέα της ημέρας. Πάμε να δούμε τίτλους και επιστρέφουμε. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε χθες ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας. Και μετά την καθαρή έξοδο του καλοκαιριού και παρά την καταιγίδα των δυσμενών προβλέψεων από εγχώριους, θεσμικούς, παραθεσμικούς, πολιτικούς και εκδοτικούς παράγοντες, φαίνεται ότι για άλλη μια φορά τους διαψεύδουμε. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον σε τροχιά δυναμικής ανάκαμψης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας απευθείας από το λαό. Στο τρίτο Ελληνοαραβικό Οικονομικό Φόρουμ μίλησε ο Προέδρος της Δημοκρατίας Άκης Μητσοτάκης. Δυστυχώς, για τη σημερινή κυβέρνηση κράτησε τη χώρα όμηρο μιας επικίνδυνης οικονομικής πολιτικής, προκαλώντας εκροή καταθέσεων, κρίση εμπιστοσύνης, εσωτερική στάση πληρωμών, πλήρες πάγωμα ή και αναστολή πολλών επενδυτικών σχεδίων και η έμπρακτη άρνηση των μεταρρυθμίσεων, η ανικανότητά της να θωρακίσει το τραπεζικό σύστημα. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα σε όλους. Είδαμε λοιπόν τα όσα εξελίσσονται στην πανελλαδική πολιτική επικαιρότητα. Πάμε σε ορισμένα τοπικά ζητήματα. Να δώσουμε δύο ειδήσεις από χθες, να κλείσουμε εκκρεμότητες. Τα είχαμε πει και στην εκπομπή ότι συνέβη περιστατικό ένα κρούσμα με κλοπή κρόκου. Ναι, υγρού, στην Άνω Κόμη Κοζάνης. Νοπής μορφής. Ήταν φρεσκομαζεμένο. Είχε μαζευτεί μόλις. Και το είχαμε πει κιόλας ότι η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες. Το βράδυ στο δελτίο είχαμε αναφέρει ότι η υπόθεση αυτή μάλλον έχει κλείσει και όντως επιβεβαιώθηκε. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, βρέθηκαν οι δράστες και επεστράφει ο κρόκος. Όπως και να έχει, η υπόθεση έκλεισε αυτή. Το αναφέρω για να κλείσουμε το ρεπορτάζ το οποίο ήταν γνωστό από χθες. Μα συντοπίτη τώρα ο κόπος του. Συνάδελφοι είναι. Ναι, δηλαδή. Και το θέμα με τον κρόκο είναι ότι αυτή την περίοδο υπάρχει, πώς το πω, μεγάλη φούρια στους παραγωγούς, γιατί είναι αυτές οι μέρες από τις οποίες κρίνεται όλη η χρονιά. Υπενθυμίζω ότι η παραγωγή κρόκου είναι εξαιρετικά ευαίσθητη διαδικασία καλλιεργητική και τις ημέρες που γίνεται το μάζεμα του κρόκου περνάνε πάρα πολλές εργατοώρες στα χωράφια, γιατί πρέπει στις συγκεκριμένες μέρες να μαζευτεί όλος ο κρόκος. Διαφορετικά, όλο το φυτό πηγαίνει χαμένο. Χιλιάδες οι παραγωγοί και οι εργάτες τους που είναι αυτές τις ημέρες στα κρόκοχώραφα. Μαθαίνουμε ότι σε σχέση με πέρυσι υπάρχει αύξηση του αριθμού χωραφιών στα οποία καλλιεργείται κρόκος και μάλιστα τα τελευταία χρόνια ένα ακόμα θετικό στοιχείο είναι ότι έχουμε και μία επέκταση του χώρου που έχουμε καλλιέργεια κρόκου. Ενώ στην αρχή είχε περιοριστεί ο χώρος καλλιέργειας κοντά στον κρόκο το χωριό και σε μερικά ακόμα κοντά στη λίμνη, πλέον μαθαίνουμε ότι ακόμα και στα πιο ορεινά, μέχρι και, σε μακρινές ορεινές περιοχές του Δήμου, σε Βιβλβεντού, έχουμε καλλιέργεια κρόκου. Από ό,τι φαίνεται, το κλίμα βοηθά στην παραγωγή αυτή και έτσι και αλλιώς είναι γνωστό ότι ο κρόκος είναι από τα πλέον δυναμικά προϊόντα της περιοχής μας με τεράστια εξαγωγική δράση. 7 στις 70% περίπου του συνολικού προϊόντος φεύγει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Από αυτό καταλαβαίνει κανείς τη δυναμική του προϊόντος. Βέβαια. Και μακάρι να στραφούν και νέοι σε αυτές τις καλλιέργειες. Σαφώς. Νομίζω ότι λίγο πολύ και από τα ρεπορτάζ μας έχει προκύψει αυτό. Προκύπτει και από μια πολύ απλή βόλτα στα κρόκοχώραφα. Οι νέοι στρέφονται στον κρόκο, είτε κυρίως για παράλληλη ενασχόληση. Δεν μπορείς να βγάλεις τα προστοζήν για όλο τον χρόνο από τον κρόκο. Είναι ένα καλό συμπλήρωμα του εισοδήματός σου. Εξαιρετικά καλό. Όπως επίσης αντίστοιχα καλό είναι ως συμπλήρωμα εισοδήματος και η παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου στα ημέρα. Αναφέρω τα ημέρα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί την ερχόμενη Πέμπτη θα ασχοληθεί η εκπομπή Ο Φλάς στους Δρόμους με την παραγωγή ελιάς στα ημέρα. Και δεύτερον, γιατί και εδώ αφήσαμε μια εκκρεμότητα. Τα λέγαμε πριν από λίγες μέρες ότι είχαν ξεκινήσει το μάζεμα της ελιάς η ελαιοπαραγωγή στα ημέρα. Και μάλιστα είχαμε εδώ στην πληροφορία ότι πηγαίνει εξαιρετικά η φετινή παραγωγή, ότι η εισοδιά είναι πολύ καλή σε ποιότητα όπως πάντα, αλλά φέτος είναι και πολύ καλή σε ποσότητα. Αυτό επιβεβαιώνεται και τις ημέρες αυτές, όπου έχουμε τη δεύτερη φάση του μαζέματος, συγκομιδής, που αφορά την ελιά για την παραγωγή ελαιολάδου.
και στην περίπτωση αυτή πολύ καλή εισοδιά και σε ποσότητα και σε ποιότητα τις ημέρες αυτές στο ελαιοτριβείο της περιοχής. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία παραγωγής του ονομαστού πλέον ελαιολάδου των ημέρων. Περιμένουμε λοιπόν τον φλάς στους δρόμους την ερχόμενη Πέμπτη. Με εικόνα από εκεί, με εικόνα από, από τις καλλιέργειες ελιάς. Και κάποια στιγμή βέβαια θα έρθει εδώ ο κ. Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού. Είναι φοβερά τυχερή φέτος, τυχερή και ικανή, γιατί πανελλαδικά οι ελαιοπαραγωγές δεν πήγαν καλά. Λέγαμε για τη Χαλκιδική εδώ τις προάλλες, ότι δεν πήγε καλά. Και αλλού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το προϊόν να ξεπουλιέται σαν τρελό που λέμε της περιοχής μας. Ναι. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα πάντως βλέπουμε ότι η Χαλκιδική Κοζάνη τελικά 0-1 Βαγγέλη για φέτος. Σωστό, για φέτος ναι, ισχύει. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ. Είχε προκύψει από το πρωί μια φημολογία ότι υπάρχει σκέψη, επανέρχεται μάλλον η σκέψη για δημιουργία δομής υποδοχής προσφύγων στο εγκαταλειμμένο στρατόπεδο στη Νεάπολη Βοΐου. Μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή η είδηση αυτή, γιατί ήξερα και ως δημοσιογράφος και ως πολίτης ότι η υπόθεση αυτή έχει κλείσει εδώ και καιρό. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε αλλάξει κάτι. Απλά, ίσως κάποιοι συνάδελφοι να βιάστηκαν να βγάλουν μια είδηση που τη θεώρησαν λαβράκι στον αέρα, χωρίς να υπάρχει στην ουσία είδηση. Τι έγινε? Ένα έγγραφο του ΓΕΕΘΑ περιελάμβανε και τον χώρο αυτό ως έναν από τους χώρους οι οποίοι εξετάζονται ως πιθανές δομές υποδοχής προσφύγων. Αυτό που δεν έκαναν οι συνάδελφοι ήταν να ρωτήσουν εάν υπάρχει όντως σκέψη για δημιουργιαστικές δομές στην περιοχή. Η αλήθεια λοιπόν, όπως τη μάθαμε σήμερα από την περιφέρεια, είναι ότι απλώς το ΓΕΕΘΑ προχώρησε σε μια καταγραφή των χώρων τα οποία στα τελευταία χρόνια είχαν εξεταστεί. Όχι ότι έχουν πάρει κάποια αποδοχή, ότι έχουν πάρει το OK για να προχωρήσουν στην κατασκευή δομών εκεί, αλλά απλώς είναι ένας από τους χώρους που είχαν εξεταστεί και όντως πριν από λίγο καιρό είχε εξεταστεί και είχε απορριφθεί, καθώς δεν είναι κατάλληλος ο χώρος. Άρα δεν υπάρχει είδηση. Το στρατόπεδο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος υποδοχής φοιτητών. Προσφύγων, με συγχωρείτε. Αυτό λοιπόν προέκυψε και σήμερα από μια επικοινωνία στελεχών της περιφέρειας, του κ. Καρπίδη, την ακρίβεια, με την ηγεσία του Υπουργείου. Και αν θες και μια έτσι, αν θες μια, πώς το πω, μια συμβουλή στους συναδέλφους, ότι μια είδηση είναι είδηση αφού επιβεβαιωθεί. Ναι. Να ακούσουμε τον κύριο Καρυπίδη. Ναι, βέβαια είναι σύνθεστο, είναι συχνό μάλλον το κακό φαινόμενο την τελευταία περίοδο. Το κακό είναι ότι οι ειδήσεις με τις πρόσφυγες πουλάνε. Και όταν μια είδηση πουλάει, την προωθείς. Καλό όμως είναι να μην προκαλούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Υπενθυμίζω ότι ο ΦΛΑΣ διαχρονικά, όταν είχε πραγματικά εξεταστεί ο χώρος για να γίνει δομή υποδοχής προσφύγων πριν από πολλά χρόνια, είχε πρωτοστατήσει την καταγραφή και των κινητοποιήσεων των κατοίκων. Βρισκόμασταν εκεί κάθε μέρα για πολλές μέρες, αλλά και είχαμε πει ότι βάσει της εικόνας ο χώρος δεν κάνει. Τότε λοιπόν το θέμα είχε λυθεί. Το θέμα αυτό πλέον θεωρώ πως έχει ξεπεραστεί. Ας μην μένουμε στο παρελθόν. Ναι, αλλά τα κλικ δεν έρχονται αλλιώς. Σωστό. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να, να πάρουν οι συνάδελφοι, οι δικοί σου να το πω, να πάρουν περισσότερα κλικ, Βαγγέλη. Όπως και να έχει, Βαγγέλη, η περιφέρεια σήμερα διαψεύδει κάθε πιθανότητα να έχουμε εκεί χώρο υποδοχής προσφύγων. Υπενθυμίζω άλλωστε ότι στα Γρεβενά λειτουργούν αντίστοιχες δομές. Είναι ξενοδοχεία που αξιοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη των ξενοδόχων βεβαίως και επαμοιβή για το σκοπό αυτό. Άρα δεν υπάρχει προφανώς στη στιγμή αυτή ενδεχόμενο ούτε περίπτωση να αξιοποιηθεί έτσι το στρατόπεδο, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό καταγραφεί ως πλήρως ακατάλληλο. Κοντολογείς λοιπόν, η είδηση αυτή ήταν παραπληροφόρηση. Όχι παραπληροφόρηση, θεωρώ ότι ήταν μια είδηση. Αδιασταύρωτη, να το πούμε. Να μην πούμε. Μπήκε σε διαφορετική. Είναι το φαινόμενο της μεταλήθειας. Δηλαδή, πάρουμε μια είδηση και την πηγαίνουμε κάπως αλλιώς. Όντως, το στρατόπεδο περιλαμβάνεται σε έγγραφο του ΓΕΕΘΑ. Όμως σε καμία περίπτωση δεν εξετάζεται ως χώρος ο οποίος θα αξιοποιηθεί ως δομή. Καταγράφεται ως χώρος που ελέγχθηκε και κρίθηκε ακατάλληλος. Πολύ εκεί ωραία. Σταματάει η είδηση. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Καρυπίδη. Το ότι δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει δομή φιλοξενίας προσφύγων στο στρατόπεδο Μιλτιάδη Πόρτη στη Νεάπολη Βοΐου υποστηρίζει η Περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας. Αφορμή για φημολογία που ξεκίνησε σήμερα, στάθηκε έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα με το οποίο συγκροτείται επιτροπή
για να εξετάσει συγκεκριμένους χώρους για τη δημιουργία δομών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο Περιφερειάρχης Καρυπίδης, σε επαφή που είχε ο ίδιος με την ηγεσία του Υπουργείου, από σαφηνής και στρατόπεδο στη Νεάπολη, δεν πληρεί τις προδιαγραφές για να λειτουργήσει ως δομή φιλοξενίας προσφύγων. Άλλωστε αυτό είχε γίνει γνωστό και παλαιότερα, όταν το θέμα είχε έρθει και πάλι στην επικαιρότητα. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η αναφορά στο στρατόπεδο ήταν τυπική. Το ΓΕΘΑ είναι ένα έγγραφο του ΓΕΘΑ προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στα πλαίσια των διερευνητικών που γίνονται αναστρατόπεδα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο στρατόπεδο είχε προσδιοριστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα έλεγα εδώ αρκετά χρόνια. Σας θυμίζω ότι υπήρξε ένα ρεπορτάζ εδώ και μία δεκαετία για το συγκεκριμένο στρατόπεδο. Επανέρχεται ως διερεύνηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος από πλευράς των κατοίκων αλλά και του Δήμου να έχουν την όποια αμφισβήτηση ή ανησυχία ότι θα γίνει και εγκατάσταση των προσφύγων. Το πρωί μίλησα με τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Πάνο Ρίγα, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι είναι στα πλαίσια μιας διερευνητικής που γίνεται από πλευράς του Υπουργείου να υπάρχει μια ετοιμότητα, αλλά το συγκεκριμένο στρατόπεδο, όπως το τεκμηριώσαμε και στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Βίτσα, δεν κρίνεται κατάλληλο για να φιλοξενήσει πρόσφυγες και γι' αυτό έγινε αποδεκτή και η πρότασή μας και φιλοξενούνται οι πρόσφυγές μας στον ορεινό όγκο των Γραβρών. Άρα είναι μια συζήτηση διερεύνησης, μια συζήτηση εκ του άνευ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση. Θα έχουμε την Κυριακή το τέλος μιας προσπάθειας πολλών ετών. Λίγο μετά το 2000, 2002 ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή, η οποία θα φέρει αποτέλεσμα από την Κυριακή και μετά χοντρικά. Αναφέρομαι στη δημιουργία υδροελεκτρικού σταθμού, ο οποίος θα αξιοποιεί τα νερά του σκεπασμένου στο Βαλβεντό για την ενίσχυση των αγροτών της περιοχής. Είναι μια προσπάθεια του ΤΟΕΒ, η οποία για να περάσει από την θεωρητική έμπνευση στην πράξη χρειάστηκε πάρα πολλά χρόνια προσπαθειών. Οι άνθρωποι του ΕΒ χρειάστηκε να ξεπεράσουν, θα το ακούσουμε στο ρεπορτάζ, και ανταγωνισμό από κάποιους που δεν ήθελαν να γίνει αυτό το έργο, ιδιώτες οι οποίοι ήθελαν για τους δικούς τους λόγους να βάλουν stop στο έργο, και από το τέρας της γραφειοκρατίας. Τελικά, ευτυχώς, ξεπεράστηκαν όλα τα προβλήματα. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι το εξής. Δημιουργείται ένας ΙΙΣ, ένας υδροελεκτρικός σταθμός στην περιοχή, ο οποίος θα χρησιμοποιεί το τρεχούμενο νερό το σκεπασμένο για να παράγει ρεύμα. Το ρεύμα αυτό, το κέρδος από την παραγωγή ρεύματος, θα αξιοποιηθεί για να μειωθεί το κόστος των αγροτών για τη λειτουργία των αντλιοστασίων, mm-hmm. για να φτάνει νερό στα χωράφια τους. Άρα, αρκετό το κόστος, Βαγγέλη. Πάνω από 200.000. Ναι, είναι μεγάλα τα κόστη. Θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ, να μην πω σε λεπτομέρειες γιατί αλλάζουν από χρόνο σε ναι. χρόνο. Το ζητούμενο, το αποτέλεσμα θα είναι, εάν όλα πάνε καλά, να μειωθεί στο μισό το κόστος των αγροτών για την παραγωγή, για την χρησιμοποίηση των αντλιοστασίων. Είναι ένα φοβερά σημαντικό κέρδος, δηλαδή από τη μία χρονιά στην άλλη, να μειώσεις το budget που θα χρειαστεί να δώσεις για να αρδεύσεις το χωράφι σου στο μισό. Είναι πολύ σημαντικό το όφελος των αγροτών αυτών. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του ΕΒ, ο οποίος κάνει μια πολύ μικρή καταγραφή του ιστορικού της υπόθεσης και μας μιλάει για τα ωφέλη. Πολλά περισσότερα θα δούμε τη Δευτέρα μαζί, γιατί την Κυριακή θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια του έργου. Mm-hmm. Εκεί βεβαίως θα βρεθεί η κάμερα του Flash, όπως δείχνει σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε. Ως ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των αγροτών της περιοχής, χαρακτηρίζουν τα μέλη του ΕΒ Βελβεντού την ενεργοποίηση του νέου υδροελεκτρικού σταθμού. Ο σταθμός ισχύει ως 1,9 ΜΒ, εκμεταλλεύεται τα νερά από την ορεινή θέση σκεπασμένο, τα οποία το καλοκαίρι χρησιμοποιούνται για την άρδευση των χωραφιών της περιοχής. Το υπόλοιπο διάστημα από εδώ και πέρα θα αξιοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Με την ενεργοποίηση του σταθμού αναμένεται να υπάρξει σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες της περιοχής. Και αυτό γιατί θα περιοριστεί το κόστος για τη λειτουργία των αντλιοστασίων για την άρδευση των καλλιεργειών. Έτσι, οι αγρότες θα έχουν όφελος λόγω μείωσης του κόστους κατανάλωσης ρεύματος. Μια στο 2002 περίπου, το Γενάρη, έγινε η συνέλευση που πάρθηκε απόφαση από τους αγρότες για να δημιουργήσουν αυτό το υδροελεκτρικό του σταθμό, να αξιοποιήσουν δηλαδή τα νερά του ορεινού όγκου. Ναι. Από τότε, εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια, αλήθεια είναι αυτή, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και λίγα τα χρόνια. Μεσολάβησαν πολλά πράγματα, δηλαδή γραφειοκρατία, μεσολάβησαν ιδιώτες οι οποίοι δεν ήθελαν να γίνει, ας πούμε, αυτό το πράγμα προς όφελος των αγροτών. Κάποιοι ήθελαν να καρποθούν, ας πούμε, το νερό προς όφελός τους. Έγινε, τελείωσε, φτάσαμε στο 2017, περίπου στο 2017 τελειώσαμε, αλλά κάποιες υπουργικές αποφάσεις που περιμέναμε και
κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Φτάσαμε τώρα φέτος εδώ, εντάξει, να τελειώσαμε το έργο, να το κάνει η δοκιμαστική λειτουργία. Όταν το ανεράσουμε αυτά τα δορλούμου, τα ξεπούμε για άρδευση, έτσι. Mm-hmm. Γιατί και εκεί ας πούμε, κάνουν κάποια. Μειώνουν κάποιο κόστος. Γιατί δεν βγαίνουν από τα τελειοστάσια. Βεβαίως. Όταν αυτά τα νερά, να το πούμε απλά, φεύγουν από το ρέμα και πάνε στη λίμνη του χειμώνα και δεν σε αποδίδουν τίποτα. Και περνάνε τώρα μέσα από μια γεννήτρια με τους δικούς αγωγούς, με τα δικά σου μέσα, με τους ταμιευτήρες που έχεις, δηλαδή σαν οργανισμός. Τα χρησιμοποιείς για άρδευση, τα χρησιμοποιείς και παράγεις και ενέργεια. Δηλαδή τι καλύτερο, ας πούμε. Τα εγγένεια του νέου σταθμού, ο οποίος αποτελεί πρωτοποριακή πρακτική για τα ελληνικά δεδομένα σε επίπεδο το ΕΒ, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή αυτή. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Σαφώς. Εξίσου σημαντικό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τις ημέρες αυτές στην περιοχή μας και αναφέρομαι στο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας. Για πρώτη φορά στη Δυτική Μακεδονία λαμβάνει χώρα. Ξεκίνησαν σήμερα επίσημα με την εναρκτήρια συνεδρίαση στην Νομαρχία. Στο ΤΕΙ θα γίνουν οι υπόλοιπες. Σε αυτό συμμετέχουν 160 συνεδρία από όλο τον κόσμο, ειδικοί σε θέματα πολιτικής προστασίας και μεταξύ άλλων θα γίνει αναφορά κατά τη διάρκεια του σε νέες πρακτικές για θέματα πολιτικής προστασίας, πρόληψης και αντιμετώπισης καιρικών ή άλλου τύπου έκτακτων φαινομένων. Θα δούμε το ρεπορτάζ από την σημερινή έναρξη των εργασιών. Να αναφέρω απλώς ότι επειδή είχαμε την ευκαιρία και θα έχουμε την ευκαιρία αυτές τις ημέρες στο συνέδριο να φιλοξενήσουμε ως περιοχή κορυφαίους καθηγητές σεισμολογίας και άλλων ειδικοτήτων, πήραμε την ευκαιρία οι δημοσιογράφοι για να τους ρωτήσουμε για το αν εμπνέει ανησυχία η σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών στη Ζάκυνθο. Με δεδομένο ότι η περιοχή μας είναι σεισμογενής. Ναι. Άκρος καθησυχαστική εμφανίζονται οι ειδικοί, φυσιολογική η δραστηριότητα στην περιοχή της Ζακύνθου, όπως επίσης και το γεγονός ότι στην περιοχή μας έχουμε συχνά σεισμούς, άρα μπορούμε να το πούμε και αυτό, υπάρχει μια αποσυμφόρηση της πίεσης του υπεδάφους. Οπότε όλα αυτά που ακούγονται για ενεργοποίηση ρηγμάτων ή οτιδήποτε άλλο, ήταν καθησυχαστική. Επειδή στις περιπτώσεις αυτές καλό θα είναι να ακούνε τους ειδικούς, οι άκρος ειδικοί, οι καθόλου ειδικοί, εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, κυρίως, εντάξει, έτσι κι αλλιώς σαν περιοχή είμαστε εκπαιδευμένοι σε θέματα σεισμικής δραστηριότητας, αλλά κυρίως γιατί δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να μας αναγκάζει να είμαστε ανήσυχοι. Επομένως, πρέπει να είμαστε καθησυχασμένοι. Όχι όμως και απληροφόρητοι. Καλό θα είναι όλοι μας να. Όχι καλό, υποχρεωτικό πιστεύω στην εποχή μας, να λαμβάνουμε πληροφορίες. Έτσι κι αλλιώς, ακούστηκε στο συνέδριο σήμερα, θα δούμε το ρεπορτάζ σε λίγο, είναι δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού παγκοσμίως θα βιώσει ένα έκτακτο φαινόμενο. Αυτό για πολλούς λόγους, και λόγω της αλλαγής του περιβάλλοντος, αλλά και γιατί πλέον η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει αναγκάσει το περιβάλλον να αντιπιτεθεί. Έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα, ακριβώς. Η φύση εκδικείται. Η φύση εκδικείται, ακριβώς. Επειδή λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούμε αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα, η πρόληψη και η γνώση είναι δύναμη. Προς το παρόν θα δούμε ρεπορτάζ από την εναρκτήρια συνεδρίαση αυτού του εξαιρετικά ενδιαφέροντος Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας. Στην Ευρώπη και είναι πλούσια λόγω του κύκλου εργασιών της ΔΕΗ, αλλά δυστυχώς είναι φτωχή. Η καρδιά της πολιτικής προστασίας χτυπά από σήμερα στην πόλη της Κοζάνης. Στην περιοχή διεξάγεται το 5ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας και Νέων Τεχνολογιών. Πρόκειται για μια σειρά συνεδριακών εργασιών με τη συμμετοχή 160 ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συνέδριο συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Πυροσβεστική Ακαδημία από το Λεμαίδα, στο Πανεπιστήμιο και ο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως το έχει κάνει πράξη όλα τα προηγούμενα χρόνια, αναλαμβάνει ευθύνες, παίρνει πρωτοβουλίες και για τις επόμενες τρεις ημέρες, μέσω του παγκοσμίου αυτού συνεδρίου, θα συναντηθεί η κοινωνία των πολιτών με τους εθελοντές. Θα συναντηθεί η γνώση μέσω των ειδικών επιστημόνων από όλο τον κόσμο και βέβαια θα συναντηθούν και οι επαγγελματίες της πολιτικής προστασίας που είναι οι πυροσβέστες μας και όσοι επιχειρούν για να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη περιουσία.
Νομίζω ότι τα κενά που υπήρξαν και εντοπίστηκαν από μέρους μας, επιχειρήσαμε και κατά πολύ έχουν καλυφθεί για όφελος χώρας και όχι μόνο και για τα Βαλκάνια και για την Ευρώπη. Η Ακαδημία Πυροσβεστών που δημιουργήσαμε αναβάθμισε το γνωστικό αντικείμενο των επαγγελματιών του χώρου που είναι οι πυροσβέστες μας. Το Διεθνές Κέντρο Πολιτικής Προστασίας που εξελίσσεται και είχατε και προσφάτως επιπρόσθετα ενημέρωση και με την παρουσία της αρμοδία υφυπουργού της κυρίας Παπακώστα. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν μια γενικότερη προσπάθεια στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε και να προλαμβάνουμε τους κινδύνους, πώς πρέπει να εκπαιδεύουμε τον κόσμο μας, πώς πρέπει να ενεργοποιούμε τους πολίτες μας, αλλά και οι έχοντες στην ευθύνη της διοίκησης, όπως είναι και οι αυτοδιοικητικοί, πώς θα πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένοι με περισσότερη γνώση για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς όλο και περισσότερο πυκνώνουν και από ό,τι λένε και οι ειδικοί, θα το δείτε και μέσα από το συνέδριο, τα επόμενα 100 χρόνια το 70% του πληθυσμού θα αντιμετωπίσει σίγουρα ένα περιστατικό ακραίας κατάστασης, είτε από πυρκαγιά είτε από θεομηνία με πλημμύρες και σεισμούς. Σκόπος των διοργανωτών είναι το συνέδριο να αποτελέσει ένα παγκόσμιο εργαστήριο από το οποίο θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για νέες πρακτικές στον χώρο της πολιτικής προστασίας. Η σειρά συνεδρίων Safe Greece που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια και γίνεται στην Κοζάνη φέτος, έχει γίνει ένας θεσμός εξαιρετικά χρήσιμος για τον εξής λόγο. Φέρνει κοντά ανθρώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας που παράγουν νέα γνώση στα θέματα των φυσικών καταστροφών, ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης των περιφερειών, των δήμων, ανθρώπους από την επιχείρηση, από τις επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τεχνολογικά προϊόντα. Κατά συνέπεια, η σύμπραξη, η συνέργεια ανθρώπων από όλους αυτούς τους χώρους παράγει εξαιρετικά χρήσιμα αποτελέσματα για την πολιτική προστασία. Την πολιτική προστασία και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο. Κοιτάξτε, είναι ένα συνέδριο το οποίο ουσιαστικά είναι ο κορυφαίος θεσμός της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας. Υπηρεσιακοί παράγοντες, επιστήμονες, επιχειρησιακοί παράγοντες συμπλέκουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες, τις διαχέουν και έτσι μπορούμε να είμαστε περισσότερο όριμοι να αντιμετωπίσουμε έκτακτες ανάγκες. Είναι το κορυφαίο συνέδριο που γίνεται στην Ελλάδα και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια και η κεντρική διοίκηση θα αντιληφθεί τη σημασία του συνεδρίου και θα το ενισχύσει ακόμα περισσότερο. Και πάμε στην Εορδαία, στην Πτολεμαϊδα και στον Κωνσταντίνο Μαυρίδη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Με την άδειά σου θέλω να κάνω δύο μικρά σχόλια για κάτι που προηγήθηκε βεβαίως για το συνέδριο που πράγματι είναι κορυφαίο και θα μας δώσει και περισσότερη τεχνογνωσία ως περιοχή. Εμείς βέβαια δεν έχουμε ακραία φυσικά φαινόμενα, αλλά κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να μας ξημερώσει και όταν έχουμε γνώση νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και πράγματα. Βέβαια, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας εδώ στην ΑΕΒΑΛ και η εκπαίδευση των εθελοντών, πυροσβεστών και όλων των δυνάμεων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία σίγουρα θα προσδώσει μια ετοιμότητα στην κοινωνία, γενικότερα στις κοινωνίες. Θέλω να εξάρω και την μεγάλη συμβολή των εθελοντών και εδώ στην περιοχή και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα αλλά και αλλού. Έχουμε εθελοντικούς οργανώσεις, ανθρώπους που έχουν μεράκι, έχουν όρεξη, έχουν και διάθεση προσφοράς και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μας είναι πολύ χρήσιμοι. Όταν μάλιστα εκεί οι εθελοντές διασώστες εκεί στην Πτολεμαϊδα κάνουν εξαιρετική δουλειά, βλέπω, είναι ιδιαίτερα δραστηριοί. Ακριβώς και μάλιστα ξέρω, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι θα έχουν και εμπλοκή στο συνέδριο, θα παρουσιάσουν και την ομάδα τους, θα δείξουν και οπτικοακουστικό υλικό. Σε κάθε περίπτωση αυτή η ανταλλαγή όταν έρχεται η γνώση και οι νέες τεχνολογίες και η διεθνή εμπειρία στην πόρτα σου και μπορείς από εκεί να αντιληφθείς και να κερδίσεις πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικό στη διοργάνωση. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι για τα πλάνα που δείξαμε από το στρατόπεδο στην Νεάπολη που τα γνώρισα γιατί εγώ τα είχα κινηματογραφήσει. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ και εγώ αλλά και οι συνάδελφοι του καναλιού τα προηγούμενα χρόνια. Πράγματι το στρατόπεδο εκεί στο Βόλιο δεν είναι κατάλληλο για τη φιλοξενία προσφύγων, εκτός εάν η πολιτεία αποφασίσει να επενδύσει κάποια χρήματα για να το κάνει κατάλληλο, κάτι που δεν θέλετε και δεν είναι και βούληση και δεν είναι και επιλογή, οπότε αδίκως υπάρχει ανησυχία. Τώρα στις Πτολεμαϊδες να σας πω ότι μας προέκυψε ένα θέμα μετά και από επισήμαση κατοίκων αλλά και του τοπικού προέδρου που μιλήσαμε σήμερα το πρωί. Βεβαίως αυτό υπάρχει εδώ και καιρό. Στην τοπική κοινότητα Πύργων, στην ανατολική πλευρά της Εορδαίας, ο δρόμος στα τελευταία 2 χιλιόμετρα πριν κανείς εισέλθει μέσα στο χωριό,
που κινείται στην πλαγιά ενός λόφου, έχει κατάπτωση και έχει πάθει καθίζηση από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα το ρεύμα αυτό να παρουσιάζει ανομαλία, και άρα ο οδηγός, προσπαθώντας να αποφύγει τις λακκούδες και την κατάπτωση του οδοστρώματος, αναγκάζεται να κυκλοφορεί στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να είναι πολύ επικίνδυνο αν από την απέναντι πλευρά κινείται κάποιο άλλο όχημα. Ιδιαίτερα το χειμώνα που θα πέσει και το χιόνι και δεν θα φαίνεται και ο δρόμος, θα είναι επικίνδυνος. Εμείς επικοινωνήσαμε και με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Μας διαβεβαίωσαν ότι το επόμενο διάστημα τρέχει ήδη μια εργολαβία για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και είναι μέσα στο σχέδιο και στο πρόγραμμα να γίνει τεχνική παρέμβαση. Μένει να το δούμε. Ίσως αύριο να έχουμε και εικόνες από εκείνο το σημείο για να δείξουμε πολλά περισσότερα. Το εντοπίζουμε ως πρόβλημα στην περιοχή. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Λέω και πάλι, 2 χιλιόμετρα, και μέχρι και την είσοδο του χωριού υπάρχει πρόβλημα από κατάπτωση, από καθίζηση του δρόμου στο ρεύμα κυκλοφορίας από το Λεμαΐδα προς την τοπική κοινότητα Πύργων. Και βέβαια τώρα είναι καλός ο καιρός, αλλά όπως είπες και εσύ, μπορεί να χαλάσει από στιγμή σε στιγμή. Θα δούμε. Βέβαια θα μας τα πει αυτά και ο Γιώργος Βασιλιάδης. Για παράδειγμα, σήμερα το πρωί, παρόλο που η μέρα είναι καλή και βελτιώθηκε μετά τις 11 το πρωί, είχαμε ομίχλες, τοπική χαμηλή νέφωση και ορατότητα το πρωί. Και εδώ στην Κοζάνη. Ήταν επικίνδυνο. Και εδώ στην Κοζάνη έτσι είναι, έτσι ήταν, έτσι. Κωνσταντίνε. Θα έχουμε τον Γιώργο τον Βασιλιάδη βέβαια, εκεί προς το τέλος της εκπομπής, για να μας τα πει. Σίγουρα, σίγουρα, και τα ξέρει πάρα πολύ καλύτερα. Να πω και κάτι ακόμη, ότι για τους καταναλωτές και για τις κυρίες ιδιαίτερα, να ετοιμαστούν, γιατί αύριο ξεκινούν οι ενδιάμεσες εκτόσεις, οι φθινοπωρινές εκτόσεις, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Βόλτα, ψάχνουμε τιμές, ψάχνουμε προϊόντα. Και οι έμποροι λένε ότι οι τιμές θα είναι ελκυστικές για να γεμίσουν κι αυτοί και να ανεβάσουν τους τζίρους των επιχειρήσεών τους στην προσπάθεια να παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματά τους. Και κλείνω με αυτό που σας έλεγα και χθες, με το Παγκόσμιο Συνέδριο και τη συμμετοχή των γιατρών του Ποδοσάκη Νοσοκομείου, στο οποίο σήμερα έχουμε και βίντεο. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Ιδιαίτερα σημαντική είδηση αυτή που μας μετέφερες. Νομίζω ότι θα το δούμε το επόμενο διάστημα να αναπτύσσεται αυτό, γιατί η συμμετοχή και η παρουσίαση μιας εργασίας που αλλάζει λίγο τα δεδομένα στον Ζαχαρόδη Διαβίτη δεν είναι κάτι απλό, είναι πολύ σημαντικό και μακάρι να προχωρήσει και να έχει και πρακτική εφαρμογή. Και πόσο μάλλον όταν έχει γίνει εδώ στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Αξίζουν πραγματικά και αυτό. Πολλά μπράβο και συγχαρητήρια στους γιατρούς μας που παλεύουν και προσπαθούν με τα λιγοστά, θα έλεγα, μέσα και τις δυσκολίες που έχουν, γιατί τα νοσοκομεία μας δεν είναι και απολύτως ελεγχομένα και έχουν και τη δυσκολία τους στη λειτουργία. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμείς θα περάσουμε να δούμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Μαυρίδη. Μετά θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα πρόληψης και θεραπείας στην κλινική πρακτική σε ασθενείς με Ζαχαρόδη Διαβίτη τύπου 2 παρουσίασαν γιατροί του Ποδοσάκη Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας σε παγκόσμιο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ινδία. Πρόκειται για το αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας που αποτελεί, σύμφωνα με τους εμπνευστές της, το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός κοινού ιατρίου διαβητολόγων-παθολόγων. Είναι μια πρωτότυπη εργασία δική μας. Πρωτότυπη γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο παγκόσμια. Και εκτός του ότι είναι πρωτότυπη, έχει να κάνει και με το σύνολο της αντιμετώπισης του διαβήτη παγκόσμια. Είναι μια ιδέα που ξεκίνησε λόγω των πολλών χρόνων εμπειρίας που έχουμε με την ενασχόληση στο διαβήτη. Αν θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει ήδη με τον κύριο Σουμελίδη, και στον οποίο χρωστάω πάρα πολλά για όλη την εξέλιξη, γιατί μου έδωσε το πεδίο να ασχοληθώ με το αντικείμενο, ήδη από την Κοζάνη. Είναι γνώση που έχει σουρευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επιτέλους βρήκαμε ανθρώπους να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα ξεφεύγει από τα στενά όρια της μιζέριας που μας διακατήχε μέχρι τώρα. Όχι ότι αλλάξαν τρομακτικά τα πράγματα, οι συνθήκες νομίζω ότι είναι λίγο ή πολύ, δεν έχει σημασία, καλύτερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτό το κρίνει ο καθένας. Όμως επιτέλους μπορέσαμε να βρούμε ανθρώπους που θα καθίσουμε μαζί, θα συνεργαστούμε, θα δημιουργήσουμε. Άκρος ικανοποιημένοι από το επίπεδο του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου,
δηλώνει η υποδιοικήτρια Αναστασία Βαρδάκα. Ευχαριστήσω τους γιατρούς, την ομάδα των γιατρών που ασχολήθηκαν με την ανακάλυψη αυτή, τον κύριο Δολενίτη κυρίως και τους υπόλοιπους της ομάδας που, ήταν στην, που παραβρέθηκαν στην Ιδία στο Παγκόσμιο Συνέδριο Υγείας. Θεωρώ, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γιατί προέρχονται από το δικό μας νοσοκομείο, του Ποδοσάκη της Πτολεμαΐδας. Και να πω ότι τέτοιες κινήσεις μέσα σε αυτές τις αντικσότητες της εποχής μας είναι πάρα πολύ σημαντικές και πάντα φυσικά θα είμαστε δίπλα τους να παρέχουμε τη βοήθειά μας για να διευκολύνουμε όσο γίνεται το έργο τους. Το κίνητρο είναι οι ευκαιρίες που έδωσε ο κύριος Δολιανίτης ως διευθυντής, κατά αντιστοιχεία με τον κύριο Σημελίδη όπως του είχε δώσει κάποτε, να εξελιχθούμε επιστημονικά. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται εύκολα, δεν το απαντά συχνά στον ελλαδικό χώρο. Εγώ θα πω να ευχαριστώ στον κύριο Δολιανίτη που βρίσκεται εδώ πέρα και θα πω και να πρέπει στον πολιτικό έτσι, κόσμο της περιοχής να τον κρατήσει. Θα πω αυτό. Εγώ ως Καρασαβίδου και το τμήμα του νεφρού θα είμαστε παρόν σε όποια προσπάθεια κάνει. Δουλέψαμε πάνω σε αυτή την ανακοίνωση. Έχουμε τα skills, τα εργαλεία να το κάνουμε. Φτάνει οι συνθήκες της καθημερινότητας να είναι λίγο πιο ευνοϊκές προς τον γιατρό. Είναι η δικαιωμένη παθολογία στον Ποδοσάκιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διευθυντή μας που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτή την τόσο σημαντική και σοβαρή δουλειά, το οποίο όπως είπε και ο ίδιος γίνεται μόνο πλέον σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και δεν γίνεται σε περιφερειακά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό στην αρχή της καριέρας σου να είσαι κοντά σε έναν τέτοιο άνθρωπο, να σου δίνει τέτοιες ευκαιρίες και να σου ανοίγει τέτοιους δρόμους. Επιστροφή στο στούντιο της ώρας Εχμής και πάμε στην Καστοριά και στο Θανάση Μπατσόπουλο. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φωτεινή, σε σένα. Καλησπέρα και για όλους. Από την Καστοριά, με πολλές προσδοκίες για τους γουναράδες, ξεκινάει αύριο 1η-18 και για ένα τριήμερο το τρίτο shopping festival στο εκθεσιακό κέντρο Γούνας Καστοριάς. 80 περίπου εκθέτες που συμμετέχουν ελπίζουν για πωλήσεις που θα λύσουν οικονομικά προβλήματα που τους ταλανίζουν εδώ και πολύ καιρό. Εξαιτίας βέβαια της κρίσης που διέρχεται το επάγγελμα. Αύριο λοιπόν ανοίγει τις πύλες το τρίτο shopping festival. Αυτά για τους γουναράδες. Να πάμε όμως σε είδηση που αφορά τον πολιτισμό. Παρουσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 10/11/18 θα πραγματοποιήσει τα εγγένεια της επανέκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς «Η Εφορία Αρχαιοτήτων Καστοριάς». Στο Βυζαντινό Μουσείο πραγματοποιήθηκε πρόσφατη ανακαίνιση και συντοχρόνως και εξυγχρονισμός στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και για τον λόγο αυτό δεν λειτουργούσε αρκετό καιρό. Με τα εγγένεια που θα πραγματοποιηθούν θα ανοίξουν οι πύλες για τους τουρίστες και το κοινό. Είναι γνωστό πως το Βυζαντινό Μουσείο, στο Βυζαντινό Μουσείο εκτίθενται εικόνες θρησκευτικής ζωγραφικής μεγάλης αξίας. Και μεγάλη παράδοση η Καστοριά. Βέβαια, με ότι έχει 72 εκκλησίες Φωτεινή. Ακριβώς. Και να κλείσουμε μια τρίτη είδηση για τα προβλήματα που υπάρχουν με τα καταστήματα στην Νότια Παραλία. Το πρόβλημα στην Νότια Παραλία της Καστοριάς συνεχίζει να υπάρχει με αποτέλεσμα η κτηματική υπηρεσία να εφαρμόζει τον νόμο για τους παραβάτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και να τους μοιράζει συνεχώς πρόστιμα. Από την πλευρά τους βέβαια οι καταστηματάρχες υποστηρίζουν πως οι πεδάτες τους μετακινούν τα τραπεζοκαθίσματα σε απογορευμένους χώρους
και βέβαια δεν ευθύνονται αυτοί σε καμιά περίπτωση. Ύστερα από αυτά, άντε να βρει άκρη κανείς με ό,τι συμβαίνει στην Νότια Παραλία. Αυτά από την Καστοριά. Η αλήθεια βέβαια, Θανάση, είναι και κάπου στη μέση, γιατί πολλές φορές πάμε σε κάποιο μαγαζί και δεν μας βολεύει εκεί που είναι η καρέκλα και ίσως την μετακινήσουμε λίγο. Δεν είναι παράξενο. Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι μια μεγάλη παρέα, δεν τους χωράει και βάζουν και άλλα τραπέζια και επεκτείνονται σε χώρους που είναι απογορευμένους. Είναι σωστό αυτό που λες. Ναι, έτσι είναι. Αυτά, Θανάση, από την όμορφη Καστοριά. Αυτά από Καστοριά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα, Θανάση. Εμείς θα έρθουμε εδώ στην Κοζάνη, γιατί έχουμε μια σημαντική, μια έκθεση που θα γίνει σήμερα στην βιβλιοθήκη, την Δημοτική Βιβλιοθήκη. Σήμερα είναι, θα έρθει και μάλλον σήμερα η Υφυπουργός Μακεδονίας εδώ στην Κοζάνη. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Εγκαινιάζεται σήμερα Τετάρτη 31 Οκτωβρίου του 2018 στις 7 το απόγευμα η έκθεση Αλληλεγγύη και Αντίσταση στην Νέα Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Παρουσία της Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης Κατερίνας Νοτοπούλου. Να πω γενικότερα πως εδώ στο χώρο του Φουαγέ θα γίνονται συνεχώς διάφορα πράγματα, εκθέσεις. Υπάρχει ένα τυπογραφικό μηχάνημα παλιό το οποίο θα μας βοηθήσει να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις για την ιστορία της τυπογραφίας. Τα σχολεία επισκέπτονται συνεχώς. Και προφανώς είναι ένας χώρος τον οποίο θέλουμε να τον έχουμε επισκέψουμε, θέλουμε να γίνονται διάφορα πράγματα. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι πρώτη, η πρώτη που γίνεται είναι από το, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας και το Ίδρυμα Έμπερτ στην Αθήνα, το γερμανικό ίδρυμα, και θέμα έχει την περίοδο της δικτατορίας της ελληνικής και πώς οι ελληνογερμανικές σχέσεις έτειναν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της δημοκρατίας. Είναι μια έκθεση με 23 πάνελ. Θα έρθει ο Υπουργός Μακεδονίας απόψε να μιλήσει για αυτή μαζί με τον Δήμαρχο Κοζάνης και θα είναι μόνο για 5 μέρες. Την επισκέπτεται ήδη ο κόσμος και συνεχώς σε αυτό το χώρο θα έχουμε μικρά πράγματα τα οποία συμβαίνουν σαν αυτό. Εγκαίρε λοιπόν είναι σε 7 το απόγευμα. Σήμερα σε 7 το απόγευμα θα είναι εδώ ο Υπουργός με τον Δήμαρχο για να χαιρετήσουν την έκθεση. Μιλάμε για μια έκθεση φωτογραφίας με πολλά ιστορικά στοιχεία μέσα. Είναι μια σύμπτυξη των ιστορικών γεγονότων. 23 πάνελ τα οποία δείχνουν την ιστορία αυτής της επταετίας και ειδικά, πολύ πιο ειδικά, τη σχέση με την ελληνογερμανική σύμπραξη στην αποκατάσταση της δημοκρατίας. Να περάσουμε λοιπόν, πάμε στην Φλόρινα και στον Σταύρο Γιωργούλα. Καλησπέρα, Σταύρο. Φωτεινή καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές από την Φλόρινα που έχει φορέσει αυτή την περίοδο τα φθινοπορεινά της χρώματα. Φαντάζομαι είναι υπέροχη η Σταύρο αυτή την περίοδο. Είναι όντως υπέροχη. Έχουμε στους ορεινούς όγκους γύρω-γύρω ένα υπέροχο πράσινο-κίτρινο-καφέ χρώμα. Γενικά οι συνθήκες είναι ιδανικές να πούμε για εξορμήσεις, για εκδρομές στην λεκάνη της Φλόρινας. Όσοι έχουν τη δυνατότητα, καλό είναι να την αξιοποιήσουν, γιατί δεν ξέρουμε φυσικά. Ναι, μακάρι να έχει καλό καιρό, θα μας τα πει όλα σε λίγο εδώ ο συνεργάτης του σταθμού μας, ο προγνώστης, ο Γιώργος Βασιλιάδης, θα τον έχουμε σε λίγο στη γραμμή. Μακάρι να έχουμε έτσι καλό καιρό για να μπορέσουμε το Σαββατοκύριακο να επισκεφτούμε τα υπέροχα μέρη σας εκεί. Όντως, το συνιστούμε φυσικά σε όσους ενδιαφέρονται και μπορούν, αλλά να αναφέρουμε απ' την άλλη ότι έχουμε και παρατεταμένη έλλειψη βροχών. Έτσι. Αυτό έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στους γεωργοκτηνοτρόφους της περιοχής. Προσκαλούμε τους επισκέπτες να μας επισκεφθούν. Φυσικά, αν τα καιρικά φαινόμενα ωφελήσουν, καλό είναι να αρπάξουν την ευκαιρία. Στα της επικαιρότητας τώρα έχουμε δύο θέματα στα οποία θα αναφερθούμε σήμερα. Ξεκινώντας να πούμε ότι σήμερα έγινε από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας παραλαβή προϊόντων στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ. Το ΤΕΒΑ είναι, για όσους δεν γνωρίζουν, το πρόγραμμα επιστημιστικής και βασικής ηλικίας συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους. Η διανομή των προϊόντων θα γίνει τις επόμενες μέρες από τους κοινωνικούς εταίρους. Να πούμε στους ωφελούμενους του προγράμματος ότι πρέπει να έχουν λίγο την προσοχή τους στα κινητά τους τηλέφωνα και τα email τους, γιατί θα λάβουν μήνυμα με την ακριβή ώρα και το σημείο παραλαβής των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, στον Δήμο Φλόρινας η διανομή θα γίνει από τον Δήμο, από την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου και την Μητρόπολη. Αύριο 5η 1 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι στον χώρο των ψυγείων της Αγροτικής Ένωσης Φλόρινας. Στον Δήμο Αμιντέου τις ίδιες μέρες από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 η διανομή του προϊόντων θα γίνει στον χώρο του παλιού παιδικού σταθμού δίπλα στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Ενώ στον Δήμο Πρεσπών θα γίνει διανομή την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου και τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στον χώρο του Δημαρχείου. Τον λαιμό. Οι ωφελούμενοι για τη διευκόλυνσή τους κατά την παραλαβή των προϊόντων, καλό είναι να έχουν μαζί τους, πρέπει βασικά να έχουν μαζί τους, το ΆΜΚΑ,
ενώ αν δεν είναι οι ίδιοι και στείλουν άλλο άτομο, να έχει το άτομο αυτό και την αντίστοιχη εξουσιοδότηση. Τώρα, το δεύτερο θέμα αφορά στα εγγένεια της έκθεσης με τίτλο βασικά είναι μια έκθεση που διοργανώνεται στο Δήμο Αμυνδέως σε στέγη γραμμάτων και τεχνών. Ο τίτλος είναι «Σαρκασμός». Είναι στα πλαίσια του ερωτασμού του Οκτώβριο, μήνα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από τον Δήμο Αμυνδέων, με ιδιαίτερη επιτυχία τις προηγούμενες χρονιές, μπορούμε να πούμε. Φέτος συμμετέχει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Αμυνδέων και Περιχώρων «Μαζί για τη Ζωή». Η έκθεση περιλαμβάνει έργα 6 καλλιτεχνών του 3ου Εικαστικού Εργαστηρίου του ΤΕΤ, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλόρινας. Στόχος της εκδήλωσης είναι γενικά η ενημέρωση για την αξία που έχει η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη, ειδικά στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού, και μέσω της έκθεσης και ο προβληματισμός των επισκεπτών. Στα πλαίσια αυτά, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών θα μοιράσουν ενημερωτικό έντυπο υλικό. Ενώ να πούμε ότι συμμετέχει και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Φλόρινας, που θα συμπράξει με ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει ο καρκίνος του μαστού, τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις ή και την επανένταξη των πασχόντων ατόμων και διάφορα άλλα. Σημαντική πρωτοβουλία, Σταύρο, σημαντική πρωτοβουλία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία κάθε χρόνο. Γενικά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Να πούμε σε όσους ενδιαφέρονται ότι μπορούν να επισκεφθούν την έκθεση για τις επόμενες 10 ημέρες, θα μείνει ανοιχτή 10 μέρες και μετά το κλείσιμό της θα επισκεφθεί τον Δήμο Δεσκάτης και διάφορα μεγάλα events στην Αθήνα. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Δήμος την ημέρα αυτή θα προβεί σε συμβολικό φωτισμό του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αμυνδέου. Θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες και εικόνα φυσικά σε αναλυτικό ρεπορτάζ στην αυριανή ανταπόκριση. Αυτά από Φλόρινα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τον εμβολιασμό των ενηλίκων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 3ης 30 Οκτωβρίου στην αίθουσα Κοβεντάριο της Κοζάνης. Η ημερίδα είχε τίτλο «Εμβολιάζομαι, ζω χωρίς τον φόβο», όπου οι εισηγητές ανέπτυξαν την αναγκαιότητα των εμβολίων για την αντιμετώπιση των ασθενειών της γρήπης, της πνευμονίας και του έρπη ζωστήρα. Πολλά περισσότερα είπε στον ΦΛΑΣ ο εισηγητής Λεωνίδας Πελτέκης, που είναι ειδικός παθολόγος, αλλά και ο Αναστάσιος Ιδηράς, γιατρός και υπεύθυνος του προγράμματος Υγιών Πόλεων. Σήμερα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Κοζάνης με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, διοργανώνεται πάντα υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης μια πολύ χρήσιμη ημερίδα, η οποία αφορά την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με το θέμα των εμβολιασμών. Πάρα πολλά νοσήματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν έχουν εξαλειφθεί στη σημερινή εποχή, όπως είναι η πολιομιελίτιδα, χάρη στο ότι έχει εφευρεθεί ο εμβολιασμός. Η ημερίδα αυτή γίνεται για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλες τις ηλικιακές ομάδες, τόσο τα μικρά παιδιά όσο και τους ενήλικες, ούτως ώστε να βοηθήσουμε στη μη εμφάνιση νοσημάτων, όπως είναι η γρήπη, η πνευμονοκοκκική λίμωξη και ο έρπιτας ζωστήρας. Πόσο σημαντικό είναι ο εμβολιασμός σήμερα για όλες τις ασθενείς και κατά πόσο σώζει και ζωές? Θα απαντήσω με μια έτσι γνωστή φράση, success story, δηλαδή από όπου να το πιάσεις, από όπου να ασχοληθείς, μόνο καλό κάνει. Τι εννοώ? Έχουν εξαλειφθεί νοσήματα που μάστιζαν την ανθρωπότητα για δεκαετίες, για εκατονταετίες θα έλεγα. Έχουν εξαφανιστεί νοσήματα σε πρακτικό επί της ουσίας, δηλαδή όπως η φυματίωση, όπως η ευλογιά, όπως η πολιομιελίτιδα. Γι' αυτό και έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής των ανθρώπων, γι' αυτό και έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες ζωής. Και να ξεκινήσουμε από τον περιγεννητικό εμβολιασμό, δηλαδή τα παιδιά όταν γεννιούνται, και μετά στους ενηλίκους. Είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό εργαλείο της σύγχρονης κοινωνίας και των οργανωμένων κοινωνιών, δυστυχώς, διότι υπάρχουν υπανάπτυκτες χώρες οι οποίες και μόνο που δεν έχουν εξασφαλίσει τον βασικό εμβολιασμό από τα παιδιά και μετά στους ενηλίκους, έχουν ένα υποβαθμισμένο επίπεδο διαβίωσης. Υπάρχουν κάποιες ηλικιακές ομάδες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία λόγω των προβλημάτων των οποίων έχουν, όπως είναι άτομα άνω της ηλικίας των 60 ετών, άτομα τα οποία είναι νοσοκατεσταλμένα, ασθενείς με σαχαροδιαβήτη, με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, καθώς επίσης και οικοί ατόμων τα οποία περιθάλπτουν ασθενείς όλων των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά να εμβολιαστούν. Μην ξεχνάμε ότι αν τυχόν υπάρχει μια έξαρση
εποχικής γρίπης, θα είναι πάρα πολύ αργά να την αντιμετωπίσουμε, όταν ο αποτελεσματικότερος τρόπος που θα μπορούσαμε να την προλάβουμε είναι ο εμβολιασμός. Γι' αυτό θέλουμε τη συνεργασία όλων των δημοτών, ούτως ώστε να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, να εμβολιαστούν όσο γίνεται περισσότερα άτομα και να είμαστε ενάντια σε αυτό το κατεστημένο το οποίο προσπαθεί να υπηστέτει τις τελευταίες μέρες, το οποίο αφορά το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Γι' αυτό θέλουμε όλη τη συνεργασία μαζί με τους επιστήμονες υγείας της περιοχής μας, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν και θα συνεισφέρουν στο έργο, ούτως ώστε όσο περισσότεροι άνθρωποι να εμβολιαστούν, για να μην έχουμε προβλήματα τα οποία θα απασχολήσουν την επόμενη περίοδο την κοινωνία μας. Πάμε να δούμε τώρα, να παρακολουθήσουμε την προσυνεδριακή εκδήλωση που έγινε, της πολιτικής προστασίας που έγινε χθες εδώ στο ΤΕΙΔΙ της Μακεδονίας. Ενημερωτική εσπερίδα λίγες ώρες πριν την έναρξη του 5ου Διεθνού Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας που πραγματοποιείται στην Κοζάνη έλαβε χώρα το απόγευμα της 3ης 30 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η εκδήλωση είχε ως θέμα υγεία, διατροφή και ευρωστία του σύγχρονου πυροσβέστη, με ομιλητές εξέχουσες προσωπικότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το έτος 2018 έχει ανακηρυχθεί ως έτος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος για την πρόληψη του επαγγελματικού καρκίνου των πυροσβεστών. Είστε ικανοποιημένος με την φυσική κατάσταση αλλά και τη διατροφή των πυροσβεστών σήμερα? Ήρθα να μιλήσω πώς αυτή συνδυάζεται και συσχετίζεται με την ασφάλεια και την απόδοσή τους, και πάντα υπάρχει περιθώριο να βελτιωθούν τα πράγματα. Προϋποθέτει να γίνουν κάποιες δραστηριότητες σε μόνιμη βάση υπό μορφή κανονισμών και να παράξουν την υλικοτεχνική υποδομή στους Έλληνες πυροσβέστες να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση. Αυτό δεν γίνεται σήμερα, λέτε? Γιατί γίνεται σε περιορισμένο βαθμό. Θα δείξω στη διάλεξή μου ότι γίνεται σε ένα βαθμό, υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί. Δεν είναι χειρότερα οι Έλληνες πυροσβέστες από άλλους πυροσβέστες άλλων αναπτυγμένων χωρών. Αλλά πάντα πρέπει να νοιαζόμαστε για την υγεία, την ευρωστία και την απόδοσή τους. Στη δικιά μου ομιλία θα αναφερθούμε για τις διατροφικές συνήθειες που θα πρέπει να αναπτύξει ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του, έτσι ώστε να αποτρέψει προβλήματα υγείας στο μέλλον. Θα ξεκινήσουμε με κάποιες πολύ βασικές συστάσεις όσον αφορά τη διαχείριση βάρους και μερικές πολύ βασικές οδηγίες γύρω από τη διατροφή του για να κρατήσουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, άρα να λειτουργήσουμε προληπτικά απέναντι σε προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον. Θεωρώ ότι από σήμερα, όπως και το συνέδριο που ξεκινάει αύριο, είναι ένα ακόμη βήμα ευθύνης που οφείλουμε όλοι απέναντι στην προστασία των ανθρώπων μας, των πολιτών μας. Τι έχει να κάνει με τη ζωή τους, τι έχει να κάνει με τις περιουσίες τους. Και αυτό το πράγμα πετυχάνεται με τη γνώση. Και επειδή βλέπω ότι στην αίθουσα αυτή υπάρχουν οι αγαπητοί και οι αγαπητές δόκιμοι πυροσβέστες, οφείλουμε να πούμε μια αλήθεια προς εσάς. Ότι εργαζόμαστε με όλες τις δυνάμεις μας, έτσι ώστε να έχετε αναβάθμιση του γνωστικού σας αντικειμένου και αύριο θα κληθείτε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας και καθημερινά θα επιχειρείτε και θα φλερτάρετε με τον κίνδυνο να έχετε τα καλύτερα δυνατά εφόδια. Το πολιτικό κενό του γνωστικού αντικειμένου καλύπτεται, αλλά μένει ανοιχτό το κενό της πολιτικής προστασίας. Και πάνω σε αυτό θέλω να ενημερώσω ότι έχουν πάρθει όλες οι πρωτοβουλίες έτσι ώστε το Διεθνές Κέντρο Πολιτικής Προστασίας να γίνει και αυτό στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ. Εδώ και 2 χρόνια εργαζόμαστε κατάπαυστα. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί και στην πολιτική ηγεσία. Το γνωρίζει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και εταίρημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη βάση λοιπόν της πρόληψης, εμείς προτείνουμε, είναι στο πρόγραμμά μας και θέλει άμεσα. Πρώτο, επιτέλους να γίνει πράξη το προεδρικό διάταγμα υγεία και ασφάλεια που έπρεπε από το 2003 να υλοποιηθεί για το πυροσβεστικό σώμα και τους υπαλλήλους του. 2. Περιοδικές εξετάσεις του προσωπικού ανά 2 χρόνια, τη γενέθλια μέρα του υπαλλήλου, του πυροσβέστη, μέχρι 35 χρονών και μετά τη συμπλήρωση κάθε χρόνο, από εκεί και πέρα. 3. Σπουδαίο και σίγουρα χωρίς καθυστέρηση είναι το θέμα των μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος,
με εξέταση νέων προδιαγραφών και βάσει αυτό να οριστεί ο χρόνος που το προσωπικό θα λαμβάνει τα μέσα ατομικής προστασίας. Άρα μιλάμε για την εκπόνηση και έχω τη βεβαιότητα και την πληροφόρηση ότι ο τομέας πολιτικής προστασίας του κόμματός μας προς αυτή την κατεύθυνση οδηγείται και έχει έτοιμη πρόταση για νέο προεδρικό διάταγμα. Και πάμε τώρα εδώ στον τετράλοφο της Κοζάνης, όπου αυτοψία είχαμε από το Δήμο, εκεί στο ειδικό σχολείο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Και επισκεφτήκαμε σήμερα το ειδικό δημοτικό σχολείο που στεγάζεται στον τετράλοφο, σε αυτό το κτίριο, και διαπιστώσαμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και μείναμε, εγώ τουλάχιστον, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα που αντίκρισα και κυρίως από την διάθεση των ανθρώπων. Είδαμε ότι οι άνθρωποι εδώ είναι αρκετά ικανοποιημένοι, καθότι οι υποδομές είναι σχετικά, μάλλον πολύ καλύτερες από το προηγούμενο σχολείο. Υπάρχει διάθεση χώρων, υπάρχουν οι συνθήκες οι κατάλληλες προκειμένου να γίνει και να πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία έτσι όπως πρέπει. Από τη μεριά του Δήμου, ό,τι έχει απαιτηθεί να γίνει σε άποψη υποδομών και σε βελτίωση του χρόνου ήδη έχει ολοκληρωθεί και το καιρό. Μικρό λεπτομέρειες από μένα που θα γίνει και αυτές στο επόμενο διάστημα. Και μείναμε ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι και οι άνθρωποι εδώ είναι ευχαριστημένοι. Και παρότι στην αρχή υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξε ένας προβληματισμός, φαίνεται ότι τελικά δικαιώνεται η επιλογή μας προσωρινά να στεγαστεί το ειδικό δημοτικό εδώ, μιας και αποδεικνύεται εν τέλει ότι υπάρχει ικανοποίηση των ανθρώπων και οι ίδιοι οι γονείς έχουν δει ότι τελικά τα παιδιά είναι καλύτερα εδώ από εκεί που ήταν. Σαφώς υπάρχει το ζήτημα της απόστασης, αλλά ταυτόχρονα προχωράνε και εργασίες στο υφιστάμενο κτίριο στην Οδό Αιανής, έτσι ώστε να δημιουργηθούν εκεί οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε την επόμενη χρονιά ή όποτε είναι έτοιμο το σχολείο να λειτουργήσει μέσα στην πόλη. Και από εκεί και πέρα και στο σχεδιασμό μας είναι και στην προσπάθεια μας είναι και με την περιφέρεια μαζί να δούμε την προοπτική της οριστικής επίλυσης του θέματος μέσω της κατασκευής ενός νέου διδακτηρίου, ενός νέου ειδικού δημοτικού σχολείου που θα στεγάσει μόνιμα και με 100% πλέον τις αναγκαίες υποδομές για την φιλοξενία των παιδιών. Εγώ φεύγω ικανοποιημένος και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα γίνει ό,τι απαιτηθεί, ό,τι χρειαστεί προκειμένου να παρέχουμε σε αυτά τα παιδιά αυτό που πραγματικά τους έχει. Μαζί μας και σήμερα, εμείς ραντεβού αύριο 3 με 4. Γεια σας, καλό σας απόγευμα.